ο αναβάς εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Ο δε αναβάς της εστίν ημί μόνον ο καταβάς εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ο δε καταβάς αυτός εστίν και ο αναβάς υπεράνω πάντων των ουρανών ή να πληρώσει τα πάντα. Αδερφοί μου, δύο τεινά επίησεν ο Πανάγαθος Θεός, τα οποία έδωκεν εις ημάς, τα ορατά και τα αόρατα. Την αόρατον βασιλείαν εις τους ουρανούς, την οποία αποτελούν οι άγγελοι και οι δίκαιοι, και ονομάζεται Εκκλησία και Σιών εις τους ουρανούς, και εις την γη επίησε την Εκκλησία, η οποία είναι επίγειος δια τους πιστούς της. Και εις τούτο το σημείο παρακολουθούμε ότι ο Κύριος μας, λέγει ο Απόστολος Παύλος, ότι έκανε το παν για να σώσει τον άνθρωπο. Εκατέβη από τους ουρανούς, λέγει, στην γη, εταπεινώθη έως θανάτου, θανάτου δε σταυρού. Διό, λέγει, ο αναβάς, λέγει, εις ύψος ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Πώς ερμηνεύονται τα λόγια αυτά του Αποστόλου Παύλου? Τι θέλει να πει ότι ανέβη ο Θεός και ηχμαλώτευσεν εχμαλωσίαν? Ο Πανάγαθος Θεός, αδερφοί μου, αφού κατέβην από τους ουρανούς και αφού είδεν ημάς τους αμαρτωλούς ότι είμεθα εχμάλωτοι εις τον διάβολον, προσπάθησε να ελευθερώσει ημάς και να μας εχμαλωτήσει εκείνος, να φύγει την εχμαλωσία του κακού και να δώσει την εχμαλωσία την ειδική του. Δια τούτο λέγει, διό και ανέβη. Αυτό το ανέβη μεταφέρεται ο Απόστολος Παύλος εις την ανάληψη του Κυρίου, ο οποίος ανελήφθη στους ουρανούς. Ανελήφθη στους ουρανούς και επήρε μαζί του εχμαλώτους, δηλαδή εμάς που μας ελευθέρωσε από την εχμαλωσία του διαβόλου και προσκυνούσαμε τα είδωλα και ήμεθα καταδικασμένοι εις την αιώνιον κόλαση. Μας ηλευθέρωσε ο Κύριος μας και μας ανέβασε ψηλά, λέγει, και μας εκάθισε κοντά του και έδωκε δώματα της ανθρώπης. Εις το σημείο τούτο, αδερφοί μου, υπάρχει βαθύτερο νόημα. Ο άνθρωπος καλείται μετά από την ελευθερία την οποία ελευθέρωσε ο Θεός τον άνθρωπο και τον ηχμαλώτευσε εκείνος ο Θεός, έδωκεν εις τον άνθρωπον και δώματα, δηλαδή χαρίσματα. Όσον περισσότερον είναι ευλαβής ο άνθρωπος, τόσον περισσότερα χαρίσματα παίρνει από τον Θεό. Όσον περισσότεραν αρετήν ποιεί στον κόσμο τούτον, τόσα περισσότερα χαρίσματα του δίδει ο Θεός. Δια τούτο παρακολουθούμε τον άνθρωπο, ο οποίος ευρίσκεται κοντά στον Θεό, να έχει και την ευλογία του Θεού και την χάρη του Θεού. Να είναι ο άνθρωπος της ειρήνης, να είναι ο άνθρωπος της χαράς, ο άνθρωπος της ελεημοσύνης, ο άνθρωπος ο οποίος συμπονεί τον συνάνθρωπό του, ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται θυσία δια των συνάνθρωπών του.
Είναι τα χαρίσματα αυτά τα οποία έδωκε ο Θεός στον άνθρωπο, αφού τον ιχμαλώτευσε, αφού τον έβαλε στην αγκάλι του, αφού δεν τον αφήνει πλέον να φύγει από κοντά του, ή μη μόνον όταν ο ίδιος αποσκυρτήσει από την αγκάλι του Θεού και διαρρήξει τους δεσμούς του μετά του Θεού και πει ότι δεν έχω καμία σχέση με τον Θεό. Τότε ο Θεός τον αφήνει ελεύθερο να ακολουθήσει τον δρόμο του, ο οποίος δρόμος όμως τον οδηγεί στην απώλεια. Δεν είναι εις τον Θεόν εκείνο το οποίο αποτελεί την σωτηρία ημών μόνον. Είναι και στην ειδική μας διάθεση. Δεν είναι ότι ο Θεός θέλει να μας σώσει και τελείωσε. Δεν είναι ότι ο Θεός εσταυρώθη για μας και τελείωσε. Θέλει και εμείς να δείξουμε ότι θέλουμε να σωθούμε, και τότε όταν ο άνθρωπος δείξει εις τον Θεό ότι θέλει να σωθεί, τότε η σωτηρία γίνεται εκ του ασφαλούς. Εάν όμως θέλει ο Θεός μόνον, η δε ελευθέρα βούληση σου δεν θέλει τη σωτηρία, τότε ο Θεός σε εγκαταλείπει δια να πορευθήσεις τον δρόμον σου. Ιδού έθηκα συλλέγει πυρ και είδων, όπου εάν θέλεις εκτείνεις την χείρα σου. Εάν θέλεις να απλώσεις το χέρι σου και να αγκαλιάσεις την δρόσον του ουρανού, το νερό του αλλόμενον εις αιώνας, αυτό το οποίο δεν ξεδιψά ο άνθρωπος, αυτό το οποίο ονομάζεται βασιλεία των ουρανών, τότε ο Θεός θα σου το δώσει πλούσιον. Το είπεν άλλωστε εις την Σαμαρίτιδα, δώσ' μου, της λέγει, από αυτό το νερό να πιω και θα σου δώσω εγώ ένα άλλο νερό, το οποίο δεν θα διψάσεις ποτέ εις τον αιώνα, της λέγει. Αυτή είναι η χαρά του Θεού και αυτή είναι η χαρά των πιστών όταν ακολουθήσουν τον Θεόν. Και συνεχίζει ο Απόστολος Παύλος. Το δε αναβάζει, λέγει, τι εστίν ότι κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Εδώ το χωρίον τούτο του Αποστόλου Παύλου, αδερφοί μου, είναι δογματικό, διότι το δόγμα ότι κατέβει ο Θεός από τους ουρανούς είναι μοναδικό μόνον στην Ορθοδοξία. Οι άλλοι δεν το έχουν, οι ειδωλολάτρες δεν το γνωρίζουν, διότι δεν πιστεύουν ότι κατέβηκε από τους ουρανούς ο Θεός, εγένε του άνθρωπος δια να σώσει εμάς τους ανθρώπους. Και πας μη πιστεύων εις Χριστόν και τούτων εσταυρωμένων, ειδωλολάτρης εστί. Δεν είναι με τον Θεό ούτε με την σωτηρία, διότι ακριβώς δεν επίστευσεν εις εκείνον ο οποίος εγένε το άνθρωπος δι' εμάς. Το δε, λέγει, αναβάς, τι εστί ότι κατέβει πρώτον εις τα κατώτερα μέρη της γης. Εις τούτο το χωρίον του Αγίου του Αποστόλου Παύλου παρακολουθούμε ότι ο Χριστός μας δεν κατέβει μόνον εις την γη, αλλά κατέβει, λέγει, και εις τα κατώτερα μέρη της γης. Ποια να είναι τα κατώτερα μέρη της γης? Μετά την σταύρωση του, ο Χριστός μας δεν έμεινε μέσα εις το μνήμα, αλλά κατέβει εις τον Άδη και εκήρυξεν και εκεί επί τρεις ημέρας δια να σώσει τον άνθρωπον, ο οποίος από του Αδάμ έως την στιγμή εκείνη ή το εχμάλωτος μέσα εις τον Άδη. Δεν είναι το ελεύθερος. Μόνον όταν αναστήθη ο Χριστός έσπασε, λέγει, διέριξε, ετσάκισε, έκανε, λέγει, κομμάτια την θύραν του Άδου. Και ελευθερώθη, λέγει, τα κλήθρα του Άδου, τα έσπασε ο Χριστός μας. Και μέσα εις τον Άδην όπου εκήρυξεν, όπως εις την γη 3 χρόνια, και μέσα εις τον Άδην εκήρυξεν επίσης, διότι εκεί έστειλε και τον πρόδρομο του προηγουμένως. Όπως ο πρόδρομος εκήρυξεν εις την γη μετάνοιαν, έτσι εκήρυξε και εις τον Άδην μετάνοιαν, και έκανε τους αποθαμένους, τους τεθνεώτας, να αγωνιούν την ελευθερία, να πιστεύσουν ότι θα τους ελευθερώσει ο Θεός και μέσα εις τον Άδη όπου ευρίσκονται. Και όταν κατέβει ο Χριστός μας μέσα στον Άδη και εκήρυξε, εκείνοι που τον επίστευσαν, ελευθερώθησαν
και εισήλθον στην βασιλεία των ουρανών. Δεν τον εμπίστευσαν όλοι, όπως στην γη δεν τον πιστεύουν όλοι, κατά τον ίδιο τρόπο και μέσα στην κόλαση δεν τον εμπίστευσαν όλοι. Παρόλο ότι ευρίσκονται μέσα στα δεινά, μέσα στο σκότος, παρόλο ότι ο Κύριος μας τους έδωκε το φως, εκεί μέσα δεν τον εμπίστευσαν. Αυτό σημαίνει άνθρωπος σκληρός, αδερφοί μου, όταν πορωθεί η ψυχή του ανθρώπου δεν πρόκειται να σωθεί. Όταν ο άνθρωπος σκληρινθεί δεν πρόκειται να σωθεί. Ακούει κηρύγματα, διαβάζει βιβλία, ακούει Ευαγγέλιο, ακούει Απόστολο να ομιλεί, ακούει μάρτυρας να εκθιάζουν τα κατορθώματά των και εκείνος μένει ασυγκίνητος. Λέγει, δεν είναι για μένα που τα λέει. Άστον να λέγει, λέγει, τη δουλειά του κάνει. Θα τελειώσει, λέγει, και δεν μπαίνει μέσα στην ψυχή του τίποτε. Είναι ο άνθρωπος ακριβώς ο σκληρός άνθρωπος. Είναι το σκληρό εκείνο το οποίο δημιουργείται στην συνείδηση του ανθρώπου και δεν μπορεί να αφήσει το φως του Θεού να εισέλθει μέσα του. Κατέβει ο Θεός στον Άδη για να σώσει τον άνθρωπο, τον πονεμένον άνθρωπο, ο οποίος ήταν φυλακισμένος μέσα στο σκοτάδι και όμως δεν εμπίστευσε τον Χριστό. Και ο Χριστός μας, αφού ετελείωσε και τούτο και κατέβει στα κατώτερα μέρη της γης, τότε ο Απόστολος Παύλος λέει, «Ο δε κατά βάς τίς εστίν ημί μόνον ο αναβάς», λέγει, εις τους ουρανούς, επάνωθεν των ουρανών, λέγει, και επλήρωσε τα πάντα. Εδώ αναφέρεται μια άλλη ερμηνεία. Ανέβη, λέγει, ο Θεός, αφού κατέβηκε στα κατώτερα μέρη της γης, τότε ανέβη, λέγει, υπεράνω των ουρανών, όχι του ουρανού, των ουρανών, δηλαδή πολλούς ουρανούς. Πόσους πολλούς? Έχουμε μαρτυρία, αδερφοί μου, από τον Απόστολο Παύλο, ότι ανέβη, λέγει, μέχρι τρίτου ουρανού. Δηλαδή έχουμε τρεις ουρανούς. Δεν έχουμε έναν, δεν έχουμε μόνο έναν ουρανό, αλλά έχουμε τρεις ουρανούς. Ο πρώτος ουρανός είναι εκείνος ο οποίος ο Θεός τον δημιούργησε αφού επίησε το στερέωμα. Και επίησε ο Θεός το στερέωμα και εκάλεσε αυτό, λέγει, ουρανών. Το εκάλεσε ουρανών. Και είπε ο Θεός, γεννηθεί το φως και εγένε το φως, και τούτο το φως, λέγει, το εκάλεσε ουρανών. Έχουμε δύο ουρανούς. Και το άλλο είναι ότι ο Θεός είπε όταν εδίδασκε τον κόσμο, εμπλέψατε, λέγει, στα πετεινά του ουρανού. Άρα έχουμε και τρίτον ουρανών. Ο ουρανός αυτός, ο τρίτος, είναι αυτός ο οποίος σκεπάζεται με τα νέφη. Και αυτός ο ουρανός οι Εβραίοι τον ονόμαζαν νεφελοφόρον ουρανών, δηλαδή που έχει τα νέφη. Τον άλλον ουρανόν τον οποίον βλέπουμε είναι αυτός ο οποίος είναι με τα άστρα, και αυτόν τον ονόμαζαν οι Εβραίοι αστεροφόρον ουρανών. Και υπάρχει και ένας τρίτος ουρανός εις τον οποίον κατοικούν τα ουράνια τάγματα και οι δίκαιοι, και αυτόν τον ονόμαζαν αγγελοφόρων ουρανών. Και έτσι ο Πανάγαθος Θεός, λέγει, ανέβει υπεράνω των ουρανών και εκεί, λέγει, επλήρωσε τα πάντα. Τι σημαίνει εδώ? Ότι ο Πανάγαθος Θεός πλέον ετέλεσε το έργο του, απετέλεσε το έργο του, ετέλεσε την αποστολή του. Έφτασε εκεί που τον έστειλε ο Θεός Πατέρας για να τελειώσει το έργο του και το ετελείωσε. Άλλωστε το είπε και επάνω εις τον Σταυρόν. Προτού κλείσει τα μάτια του ο Χριστός μας, είπε τη λέξη «Τετέλεστε». Τα έχω τελειώσει όλα. Από εδώ και πέρα είσαι υπεύθυνος, αδερφέ μου, αν θέλεις να σωθείς ή αν δεν θέλεις. Αν θέλεις να ακολουθήσεις τον Θεό ή αν δεν θέλεις. Αν θέλεις να εισέρθεις στην βασιλεία των ουρανών ή αν δεν θέλεις. Αυτό είναι δικαίωμά σου. Και το βλέπουμε, αδερφοί μου, ότι και στην γη καθεκάστην ημέρα και ενώπιον μας και μέσα στην οικογένειά μας και στους ειδικούς μας. Λέγει, εγώ, λέγει, δεν πιστεύω.
θα με αναγκάσεις δέχει, θα με εξαναγκάσεις. Και παρατηρούμε, αδερφοί μου, γονείς ευσεβείς, οι οποίοι θέλησαν τα τέκνα των να τα οδηγήσουν εις τον Θεό. Και από μικράς ηλικίας τα είχαν στην προσευχή, τα είχαν στην εξομολόγηση, εις τον εκκλησιασμό, εις την νηστεία και ούτω καθεξής. Μόλις όμως έφτασαν εις μίαν ηλικία η οποία δεν είναι το όριμος ακόμη, εις μίαν ηλικία η οποία προσπαθεί ο άνθρωπος να οριμάσει, εις εκείνη την ηλικία την τρελή και ανόητον ηλικία, αμέσως βλέπεις και αποσκεφτεί. Και τι λέγει? Τώρα λέγει, είμαι ελεύθερος λέγει, και ό,τι μου έκανες θα κάνω τα αντίθετα. Δηλαδή τον εξανάγκαζαν οι γονείς του να κάνει το κακό. Δεν τον εξανάγκαζαν να κάνει το κακό. Αυτός θέλει μόνος του να κάνει το κακό. Και εκείνο το οποίο του υπεδείκνυον οι γονείς του δεν του άρεσε και λέγει, με κατεπίεζες λέγει, τώρα λέγει είμαι ελεύθερος. Και είσαι ελεύθερος να κάνεις τι? Να διαλέξω λέγει τον δρόμο μου, να γλεντήσω τα νιάτα μου και τη ζωή μου. Είσαι ελεύθερος λοιπόν, προχώρησε. Αλλά δεν θα βγει σε καλό. Και το βλέπουμε αδερφοί μου, πόσοι και πόσοι νέοι οι οποίοι ζήτησαν την ελευθερία τους, πόσοι και πόσοι νέοι αποθνίσκουν σήμερα με δεινών θάνατων. Άλλοι με ναρκωτικά, άλλοι με εγκλήματα, άλλοι πλεγμένοι μέσα στην γυναίκα η οποία τους αγκάλιασε και τους οδήγησε στην διαφθορά, άλλοι μέσα στην ληστεία και τους φόνους και ούτω καθεξής, διότι ζητεί λέγει την ελευθερία του. Ελεύθερος λέγει, ελεύθερος. Και τούτο αδερφοί μου ακριβώς δίδεται πάντοτε και η ευκαιρία να σφιγμομετρήσουμε κατά κάποιον τρόπο τον νέον ο οποίος σήμερα θέλει να ζήσει ελεύθερος από τα δεσμά του Θεού και των γονέων του. Και τον παρακολουθούμε και του λέγουμε, τι κάνεις, τι είναι αυτό το οποίο έχεις έμπλημά σου και τι έχει? Έχει στην πλάτη έναν νέον ο οποίος έχει τα μαλλιά του όπως το αγριοκοκόρι. Και τι λέγει, τι είναι αυτό? Ερωτάς, λέγει αυτός, λέγει είναι αναρχικός. Και τι σημαίνει αναρχικός? Απαντά ο ίδιος, χωρίς αρχή λέει. Δεν θέλει κανένα να τον κυβερνά. Είναι αυτός λέγει ο οποίος θέλει να είναι χωρίς αρχή. Θέλει να είναι αναρχικός. Δηλαδή ανεξέλεγκτος, να πράττει ό,τι θέλει, να κάνει ό,τι θέλει και να γίνει εις την κοινωνία ακριβώς αυτό το οποίο ονομάζεται σκάνδαλο, σκάνδαλο της κοινωνίας, δηλαδή η καταστροφή της κοινωνίας. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος δεν εδέχθη από τον Θεό την χάρη, είναι εκείνος ο οποίος δεν υπέστη το πλήρωμα το οποίο έδωκε ο Θεός, δηλαδή τα χαρίσματα, δηλαδή την ευλογία, δηλαδή την δωρεάν. Αδερφοί μου, ο Πανάγαθος Θεός απετέλεσε πάντα όσα ο πατήρ του ο Επουράνιος τον έστειλε εις εμάς τους ανθρώπους. Κατέβει όχι λέγει εξαναγκασμένος, αλλά κατέβει μόνος του οικειοθελός. Κατέβει μόνος του χωρίς να τον εξαναγκάσει κανείς. Και τι είναι αυτό? Τούτο σημαίνει αγάπη η οποία δεν συλλαμβάνεται στην διάνοια του ανθρώπου. Και ο Απόστολος Παύλος και το Ευαγγέλιο τούτο τονίζουν και αναφέρεται τόσο πολύ λέγει ηγάπησεν ο Θεός τον κόσμο του, τόσο πολύ. Εκείνο το θαυμαστικό, εκείνο το τόσο είναι εκείνο το οποίο μπορούμε να το καταλάβουμε όταν δούμε το μικρό το παιδάκι και το ερωτήσουμε πώς είναι αγαπάς τη μανούλα σου. Και εκείνο ανοίγει τις αγκάλες του και λέγει τόσο, τόσο πολύ, δηλαδή τόσο πολύ λέγει το Ευαγγέλιο, ηγάπησε ο Θεός τον κόσμο του λέγει, ούτως ώστε έστειλε τον Υιόν του τον μονογενή ή να σταυρωθεί λέγει, και πάσο πιστεύον εις αυτόν μη απόλυτε, αλλά έχει ζωή αιώνιον. Ήθε η ταπείνωση του Κυρίου μας, ήθε η κατάβασή του από τους ουρανούς, ήθε ο σταυρός του και ο θάνατός του.
Ήρθε η Ανάσταση του αδερφή μου να μας αναστήσει και εμάς από τα νεκρά έργα της αμαρτίας, να μας ζωοποιήσει και να μας κάνει στον κόσμο τούτον χριστιανούς συνειδητούς, αλλά και στην επουράνιον του βασιλείαν κληρονόμους. Αμήν.